Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ατόμου. Πρόκειται για έναν άνδρα 31 ετών, που παρουσιάστηκε αυτοβούλος και θα οδηγηθεί το μεσημέρι στον εισαγγελέα, η παρουσία του οποίου στο διαμέρισμα είχε διαπιστωθεί από την αντιτρομοκρατική, ανοίγοντας το δρόμο για την ταυτοποίηση του νεκρού άνδρα. Παρουσία δικηγόρου παρουσιάστηκε αυτοβούλος και συνελήφθη αμέσως ένας 31 ετών άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές είχε παρουσία στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας και φαίνεται να σχετίζεται με την 31 ετών γυναίκα που είχε τα κλειδιά του σπιτιού. Οι αστυνομικοί τώρα έχουν ταυτοποιήσει και τον άνδρα που διαμελίστηκε από την έκρηξη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες επιστρέφει στη χώρα μας ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, ο οποίος βρισκόταν στην Ολλανδία. Υπάρχουν και κάποια χτυπήματα στο παρελθόν, τα οποία πρέπει να δούμε αν συνδέονται με την ομάδα αυτή που δραστηριοποιούνταν σε αυτό το διαμέρισμα, αφού ξεκαθαρίσει βέβαια πρώτα ποιος είχε πρόσβαση τελικά μέσα σε αυτό το οίκημα. Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο. Είναι και ένας λόγος που η πολυκατοικία έχει βάλει κάμερες. Και στην ταράτσα πάνω και εδώ πέρα και μέσα στην είσοδο και απ' έξω της είσοδο για να όσο μπορούμε να βλέπουν ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν γενικώς. Λογικά θα τους έχουν καταγράψει. Πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση φαίνεται πως είναι η γυναίκα, η οποία φαίνεται πως είχε τα κλειδιά του σπιτιού και έχει από την πρώτη στιγμή ταυτοποιηθεί. Μάλιστα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ίδια έχει δηλώσει ότι επιθυμεί και αυτή να παρουσιαστεί αυτοβούλος στην αντιτρομοκρατική. Το δεδομένο και το σίγουρο είναι ότι κάτι ετοίμαζαν, κάτι ισχυρό, κάτι το οποίο σίγουρα θα μπορούσε να προκαλέσει και το θάνατο σε ανθρώπους. Το είδαμε άλλωστε μετά από αυτή την έκρηξη, οπουδήποτε και αν είχε τοποθετηθεί ο συγκεκριμένος μηχανισμός. Ζήσαμε καταστάσεις δύσκολες. Όταν ακούμε ένα μπουμ σε διάρκεια, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Στο μεταξύ, φίλο και φτερό γίνονται στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας κινητά τηλέφωνα, ψηφιακά πιστήρια, δύο πιστόλια και γεμιστήρας με φυσίγγια που εντοπίστηκαν από τους άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρητικών μηχανισμών στο ισοπεδωμένο διαμέρισμα στους Αμπελοκήπους. Δεν ξέρουμε ποιοι μένουν δίπλα μας. Και φοβόμαστε. Δεν είναι μια περιοχή που περιμένεις ότι γίνονται τέτοια σκηνικά. Η πολυκατοικία στην οδό Αρκαδίας έχει τεθεί προσωρινά σε αχρησία μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από την πολεοδομία για την στατικότητα και την καταλληλότητα του κτηρίου. Οι έρευνες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση για να διαπιστωθεί το είδος της εκρηκτικής ύλης που χρησιμοποιήθηκε. Ενώ ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν βρέθηκε πυροκροτητής κάποιο καλώδιο ή ρολόι. Τρεις ημέρες έμειναν για τη μητέρα των μαχών στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους υποψήφιους προέδρους να πατούν τέρμα τον Γκάζι εν ώψη της 5ης Νοεμβρίου. Εισαγγελική έρευνα προκαλούν τα σχόνια του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λιζ Τσένεϊ, την κόρη πρώην αντιπροέδρου της χώρας, με την Κάμαλα Χάρις να χαρακτηρίζει το πολιτικό της αντίπαλο ως αναρμόδιο για την Προεδρία. Καμάλας closing message to America is that she hates you. My closing message is that I love America and I'm inviting you to join us in building an extraordinary future. My oath of office is an oath of allegiance to you, the American people, and I'm asking for your vote, but I want you to know that whether or not you vote for me, when I win, I will fight for you with every breath in my body. I will. Φουλ επίθεση από Ντόναλντ Τραμπ και Κάμαλα Χάρις πριν τις αμερικανικές εκλογές. Τα προεκλογικά σποτς κυκλοφορούν σωριδών στα social media, καθώς οι δύο υποψήφοι κορυφών τους εξαντλήθηκαν. Έχοντας στο πλευρό της τη ράπερ Cardi B, η Κάμαλα Χάρις μίλησε στο Milwaukee της πολιτείας Wisconsin που αποτελεί κλειδί για την νίκη στις αμερικανικές εκλογές. Imagine on January 20th, that day, it's either going to be Donald Trump if he is elected, which he will not be. People imagine what the stakes are. It's either going to be him there on day one, walking into that office, stewing over his enemies list, or when I am elected, walking in on your behalf with my to-do list. Στην ίδια πόλη μίλησε και ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου μετά τα προβλήματα που προέκυψαν με το μικρόφωνο του, αναφέρθηκε και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Your team is very good. I would say the Greek is a seriously good player. Do you agree? And tell me, who has more Greek in him, the Greek or me? I think we have about the same. Εκατομμύρια ψήφοι έχουν κατατεθεί από νωρίς, ωστόσο έχουν μείνει λιγότερες από 100 ώρες για τη μητέρα των μαχών της 5ης Νοεμβρίου, με τις δημοσκοπήσεις να εμένουν σε οριακά αποτελέσματα. Στην Αριζόνα, ο Ντόναλντ Τραμπ προηγείται κατά μία μονάδα από την Καμαλά Χάρις, ενώ το ίδιο ισχύει στη Νεβάδα για την υποψήφια των Δημοκρατικών. Δημοσκόπηση του USA Today και του Πανεπιστημίου Suffolk δίνουν ισόπαλους στους δύο υποψήφιους στην Πενσιλβάνια. We're down to about 100 hours on this thing.
This next 100 or so hours in the work we do will shape not just the next 4 years, but the next generation. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριφερόμενος ήδη ως νικητής των εκλογών, υποσχέθηκε ότι θα δώσει μεγάλο ρόλο στην υγεία στον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ανιψιό του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι. Σε αυτό το σημείο, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο κεντρικό δελτίο του Open στις 7 παρατέταρτο με τον Νίκο Στραβελάκη. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.